Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος εκπομπής Κρήτη σήμερα και βεβαίως κάθε Τετάρτη καθιερωμένη έτσι, ενότητα της εκπομπής, παρέα βεβαίως με τον κλινικό ψυχολόγο και συνεργάτη της εκπομπής, τον Νίκο Παπανικολάου. Κύριε Παπανικολάου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα. Λοιπόν, σήμερα νομίζω είναι μια ξεχωριστή μέρα. Mm-hmm. Νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε. Έχει να κάνει με, την, mm-hmm. με το εργασιακό bullying και mobbing, mm-hmm. όπως αναφέρουν πολλές φορές. Και βεβαίως έχει να κάνει με την ηθική παρενόχληση στον χώρο εργασίας κάποιων εργαζομένων. Ένα σύνηθες φαινόμενο και μια mm-hmm. συνηθισμένη συμπεριφορά. Παρακαλώ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Σύνηθες φαινόμενο βεβαίως και θα λέγαμε το bullying το οποίο περνάει από τα θρανία στα γραφεία ουσιαστικά, έτσι. Και ενώ έχουμε μιλήσει αρκετά για το bullying τελικά το οποίο ισχύει στα θρανία, έχουμε μιλήσει λίγο για το bullying το οποίο ισχύει δεδομένου του ότι στα γραφεία, δεδομένου του ότι η εργασιακή ψυχολογία είναι ακόμα στα σπαργανά της, θα έλεγα, ως ένα σημείο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι αφορά πάρα πολλούς εργαζομένους, ανεξαρτήτου οικονομικού, μορφωτικού, κοινωνικού επίπεδου. Αφορά πάρα πολλές. Μα πάρα πολλές πραγματικά εταιρείες, οι οποίες μπορεί να είναι από τη μεγάλη πολυεθνική μέχρι το μικρό μαγαζάκι, το συνοικιακό μαγαζάκι, το οποίο μπορεί να απασχολεί κάποιους εργαζομένους. Θα λέγαμε ότι στην Ελλάδα, με βάση πανευρωπαϊκή έρευνα, έχουμε βρεθεί περίπου στην τρίτη με τέταρτη θέση από την πανευρωπαϊκή αυτή έρευνα. Ο ένας στους 10 εργαζομένους ουσιαστικά έχει πρόβλημα, αντιμετωπίζει πρόβλημα με το bullying. Ο μέσος ο ευρωπαϊκός όρος είναι περίπου ένας στους 8 εργαζομένους από εκεί και πέρα. Mm-hmm. Σίγουρα μιλούμε για μια πληγή, η οποία πληγή ωστόσο είναι και κοινωνική πληγή, δεδομένου του ότι το 80% αυτών οι οποίοι υφίστανται το εργασιακό bullying φαίνεται ότι έχουν μειωμένη απόδοση, όπως και επίσης με βάση έρευνα στη Βρετανία, το 60% αυτών οι οποίοι υφίστανται το εργασιακό bullying φαίνεται ότι παίρνουν άδειες, αυτές τις περίφημες άδειες, οι οποίες δεν γνωρίζει κανένας από πού και πώς έρχονται από εκεί και πέρα. Κύριε Παπανικολάου, πάμε να ξεδιπλώνουμε σιγά σιγά το κουβάρι του εργασιακού bullying. Και θέλω να δούμε σε πρώτη φάση το πώς εκδηλώνεται τελικά μέσα στον εργασιακό χώρο. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους κάποιος τελικά επιχειρεί ηθικά να επηρεάσει τους εργαζομένους. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Θα λέγαμε ότι ο πρώτος τρόπος είναι από τον ανώτερο προς τον κατώτερο, ο οποίος είναι και ο πιο γνωστός, αυτός ο οποίος τον γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, υπάρχει και το ανάποδο bullying. Mm-hmm. Από τον κατώτερο προς τον ανώτερο, ή αν το θέλετε διαφορετικά, από κάποιους κατώτερους, οι οποίοι συνασπίζονται απέναντι στον ανώτερο. Όπως επίσης και σε οριζόντιο επίπεδο, σε σχέση με ομόβαθμους υπαλλήλους. Είναι τα τρία, έτσι, αυτές οι τρεις κατηγορίες, οι τρεις μεγάλες κατηγορίες. Σαφέστατα, όλο αυτό μπορούμε να πούμε ότι περιέχει άδικες κατηγορίες, οι οποίες άδικες κατηγορίες με κάποιο τρόπο διασπείρονται από τους εργαζομένους προς τους άλλους εργαζομένους. Αγνοούνται, υπονομεύονται κάποιοι εργαζόμενοι. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργούν με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Υπάρχει το λεγόμενο εντός εισαγωγικών κουτσομπολιό μεταξύ των εργαζομένων ενάντια σε κάποιον άλλο εργαζόμενο. Από εκεί και πέρα, κάποιοι εργαζόμενοι μένουν έξω από κάποιες κοινές δραστηριότητες, τις οποίες μπορεί να δρομολογεί η ίδια η εταιρεία. Και σαφώς μπορεί να έχουμε λεκτικές και όχι μόνο λεκτικές, σε μειοψηφία βεβαίως, μπορεί να έχουμε ακόμα και σωματικές επιθέσεις. Ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημά μου, εάν δηλαδή έχουν παρατηρηθεί και τέτοια στοιχεία. Έχουν παρατηρηθεί και τέτοια στοιχεία και φαίνεται μάλιστα ότι με βάση τα στοιχεία της Ελλάδος, ότι από αυτούς οι οποίοι υφίστανται bullying, ένα μικρό ποσοστό, ένα ποσοστό δηλαδή γύρω στο 10%, από το 10% που υφίστανται bullying, ένα 10%, ουσιαστικά δηλαδή ένα μικρό ποσοστό, υφίστανται και σωματική βία στον χώρο της εργασίας τους βεβαίως. Βεβαίως μέσα στη σωματική βία δεν έχουμε συμπεριλάβει με βάση αυτή την έρευνα τη σεξουαλική παρενόχληση, που είναι και αυτή ένα κομμάτι του bullying, έτσι, το οποίο μπορεί να δέχεται ειδικά γυναίκες, οι οποίες γυναίκες είναι διαζευμένες, έτσι. Που είναι και μια ισχυρή κατηγορία που μπορούν να δέχονται. Σαφέστατα έλεγα ωστόσο προηγουμένως το ότι αυτή η λεκτική βία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή με κάποιο τρόπο να λειτουργήσει απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν το λεγόμενο αδύνατο φύλο, εντός εισαγωγικών οι γυναίκες, ή επίσης μπορεί να δημιουργηθεί λεκτική βία σε σχέση με την καταγωγή, σε σχέση με την εμφάνισή τους, σε σχέση με το πώς είναι ή σε σχέση με κάποιο μειονέκτημα, σωματικό μειονέκτημα το οποίο μπορεί να έχουν τα συγκεκριμένα άτομα. Να μιλήσουμε λίγο και για το προφίλ του θήτη και του θύματος. Ας το πάρουμε την αρχή. Το προφίλ του θήτη, καταρχάς. Το προφίλ του θήτη θα λέγαμε ότι δεν διαφέρει πολύ σε σχέση με το προφίλ του θήτη του σχολικού bullying, αυτού του παραδοσιακού bullying, του οποίου έχουμε μιλήσει πολύ.
Μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν έλλειψη ενσυναίσθησης. Δεν καταλαβαίνουν με κάποιο τρόπο το πάθος του άλλου, τι αισθάνεται δηλαδή ο άλλος. Μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ίσως ίχνος ενοχής και μεταμέλειας απέναντι σε αυτό, το οποίο κάνουν βεβαίως. Από εκεί και πέρα, συνήθως, ειδικά στο bullying το οποίο γίνεται από τον ανώτερο προς τον κατώτερο, μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι με κάποιο τρόπο εκμεταλλεύονται τη θέση τους. Εκμεταλλεύονται τη θέση τους, ώστε να πιέσουν κάποιους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι είτε ομόβαθμοι είτε χαμηλότερου βαθμού. Από εκεί και πέρα, κατά αυτόν τον τρόπο, ο θήτης, ξέρετε, κύριε Κουμαντάκη, εδραιώνει τη θέση του. Εδραιώνει τη θέση του και αισθάνεται πιο καλά, δεδομένο του ότι προϋποθέτει όλο αυτό, ότι μιλούμε για ένα άτομο το οποίο είναι χαμηλής αυταξίας. Χαμηλής, δηλαδή, δεν πατάει τόσο καλά στα πόδια του, εντός εισαγωγικών. Από εκεί και πέρα, χρησιμοποιεί λιγότερο φανερούς τρόπους, και αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει, σε ένα περιβάλλον στο οποίο λίγος πολύ γνωρίζουν πάρα πολύ, γιατί και σε αυτό το περιβάλλον, όπως αντίστοιχα και στο σχολικό περιβάλλον, κύριε Κουμαντάκη, υπάρχουν και οι παρατηρητές. Οι παρατηρητές οι οποίοι βλέπουν, γνωρίζουν, συνήθως μιλούμε για ομόβαθμους υπαλλήλους, από αυτούς που υφίστανται τη ψυχολογική ή ακόμα και σωματική βία, και οι οποίοι δεν μιλούν, παρατηρούν ωστόσο. Σαφέστατα, από εκεί και πέρα, με κάποιο τρόπο, μιλούμε για ανθρώπους, πολλές φορές ειδικά για το θήτη, οι οποίοι άνθρωποι έχουν κάποια παθολογικά στοιχεία. Και όταν λέμε παθολογικά στοιχεία, μιλούμε για ανθρώπους που μπορούν να έχουν τη λεγόμενη αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, δηλαδή άτομα τα οποία δεν έρχονται σε κοινωνική επαφή τόσο εύκολα με τους άλλους, είτε επίσης άτομα τα οποία είναι ναρκισσιστές, άτομα δηλαδή τα οποία έχουν ένα πολύ ισχυρό εγώ και μέσα από αυτή τη βία την οποία εξασκούν στους συναδέλφους τους, ουσιαστικά δυναμώνουν το εγώ τους, όπως επίσης και άτομα ψυχαναγκαστικά, άτομα δηλαδή τα οποία έχουν την τάση να ελέγχουν τα πράγματα και τις καταστάσεις στη ζωή τους. Και κατά αυτόν τον τρόπο είναι ένας έμεσος τρόπος ελέγχου απέναντι στους άλλους υπαλλήλους. Νομίζω είναι βίαιο ηθικά, έτσι. Είναι για βίαιο, το θύμα. Είναι και βίαιο εκεί θέλω να καταλήξω τελικά. Πώς νιώθει το θύμα και πώς. Θα φτάσουμε βέβαια στο σημείο να εξηγήσουμε το πώς θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτρέψει το θύμα κάποιου είδους τέτοιες συμπεριφορές. Αλλά τι γίνεται με το θύμα? Τα θύματα συνήθως, κύριο Κουμαντάκη, μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν ανήκουν εύκολα στην ομάδα, δεν μπαίνουν εύκολα στην ομάδα. Μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι και τόσο κοινωνικοί, δεδομένου του ότι όταν εγώ ανήκω στην ομάδα, έχω τη δυνατότητα να αντισταθώ σε όλες αυτές τις πιέσεις, έμεσες και άμεσες πιέσεις, οι οποίες έρχονται από το θήτη. Αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, μιλάμε ότι το 58% είναι γυναίκες. Και οι γυναίκες, μάλιστα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι και τα άτομα τα οποία, οι διαζευμένες ειδικά, που δέχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό τη λεγόμενη σεξουαλική παρενόχληση. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι είναι άτομα μικρά σε ηλικία, οι λεγόμενοι νεοεισερχόμενοι. Ας θυμηθούμε ότι κάτι τέτοιο υφίσταται και υφίστατο, και θεωρώ ότι υφίσταται ακόμα και υπάρχει ακόμα, για παράδειγμα, στο στρατό, στον ελληνικό στρατό, που οι νέοι με κάποιο τρόπο δέχονται πίεση από εκεί και πέρα. Έτσι. Είναι πάντα νέος, ακριβώς από εκεί και πέρα. Αυτό ισχύει, βεβαίως, τηρουμένων των αναλογιών, με μια διαφορετική δυναμική ίσως σε πολλές επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, επίσης ισχύει στους μεγάλους σε ηλικία. Δηλαδή, τα άκρα φαίνεται ότι είναι αυτά τα οποία με κάποιο τρόπο έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Σίγουρα μιλούμε για άτομα τα οποία αντιστέκονται στην χειραγώγηση. Όσο και αν φανεί παράξενο, μιλούμε για υπαλλήλους οι οποίοι πραγματικά είναι ευσυνείδητοι και ικανοί υπάλληλοι. Δηλαδή, ο ευσυνείδητος και ικανός υπάλληλος είναι αυτός ο οποίος δέχεται bullying. Και σαφώς από εκεί και πέρα μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό ή κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τους υπόλοιπους, όπως για παράδειγμα το ύψος, την προφορά, το χρώμα, τη θρησκεία, ακόμα και τη σεξουαλική ταυτότητα. Ειδικά μέχρι πριν από κάποια χρόνια, άτομα τα οποία είχαν μια διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα, ένα διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, ήταν άτομα τα οποία δέχονται bullying, και έχω την αίσθηση ότι ακόμα και μέχρι σήμερα δέχονται bullying στον χώρο της εργασίας τους. Και πάμε, νομίζω, ίσως στο πιο σημαντικό σημείο της συζήτησής μας, το πώς τελικά μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους εργοδότες και από τα θύματα, η στάση των εργοδοτών προς τα θύματα, πώς μπορεί δηλαδή αυτός που δέχεται το mobbing ή το εργασιακό bullying να αποτρέψει μια τέτοια συμπεριφορά του ανωτέρου του. Ναι, βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό καταρχήν, ειδικά από τον εργοδότη, να οριστεί το πλαίσιο. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση, θα έπρεπε να λειτουργεί κάθε επιχείρηση. Από εκεί πέρα, σαφώς, θα έπρεπε να υπάρχει αλληλοσεβασμός. Και αυτό είναι στο χέρι του εργοδότη να μπορέσει να τον εμφυσίσει αυτόν τον αλληλοσεβασμό σε όλους τους υπαλλήλους. Από εκεί πέρα, να υπάρξει ενημέρωση και εκπαίδευση επάνω σε θέματα mobbing, όπως επίσης και στήριξη των θυμάτων, δεδομένου του ότι μια συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων, όταν δεχθούν bullying, όταν δεχθούν mobbing, παρετούνται ή αλλάζουν θέση.
συγκεκριμένα σε πανευρωπαϊκή αυτή έρευνα, με βάση αυτή που έλεγα προηγουμένως στην έρευνα, ένα ποσοστό 43% φαίνεται ότι παρετείται ή αλλάζει θέση. Άρα στηρίζουμε το θύμα ούτως ώστε να μην αλλάξει θέση, να μείνει εκεί, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση. Ξέρετε, κάτι πολύ σημαντικό και πρακτικό είναι το λεγόμενο meeting και η συνάντηση που πρέπει να έχει κάθε επιχείρηση, έστω και μικρή επιχείρηση. Και συνήθως έχω την αίσθηση, αυτό είναι έτσι μια προσωπική μου αίσθηση, ότι αυτή η συνάντηση τις περισσότερες φορές λειτουργεί ως κήρυγμα του ανώτερου σε σχέση με τους κατώτερους και όχι με το ότι ο ανώτερος σε αυτή τη συνάντηση πρέπει και οφείλει να ακούσει τους κατώτερους. Μάλιστα. Σε ένα περιβάλλον συγκεκριμένο, προστατευμένο, όπου εκεί ο καθένας θα έχει τη δυνατότητα ακόμα και να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του και προς τον ανώτερο, δεδομένου ότι όλο αυτό θα λειτουργήσει θετικά προς το καλό της επιχείρησης και θα μπορέσει να εκτονώσει τις όποιες εντάσεις υπάρχουν στην επιχείρηση. Και κάτι τελευταίο. Και νομίζω υφίσταται και αυτό. Βλέπουμε καμιά φορά ότι τα ίδια τα θύματα μετατρέπονται τελικά σε θύτες. Δηλαδή, μιμούνται τις κινήσεις και τις συμπεριφορές όλων αυτών, τους οποίους κατηγορούσε το προηγούμενο διάστημα για άσκηση έτσι, κακής ηθικής συμπεριφοράς. Μετατρέπονται σε θύτες, κύριε Κομμαντάκη, και το πρόβλημα είναι ότι μετατρέπονται σε θύτες στην ίδια τους την οικογένεια. Δηλαδή, φαίνεται πάλι με βάση αυτήν την έρευνα ότι άτομα τα οποία έχουν δεχθεί bullying μετατρέπονται σε θύτες στην ίδια τους την οικογένεια, μεταφέροντας όλη αυτή την πίεση που δέχτηκαν στο εργασιακό τους περιβάλλον, στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Άρα λοιπόν τι κάνουν, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να βγάλουν όλη αυτή τη φόρτιση ή αν το θέλετε να αισθανθούν πρωταγωνιστές τη στιγμή που στην ίδια τους την εργασία αισθάνονται δεύτερα αγωνιστές, αισθάνονται πιεσμένοι, αισθάνονται υποδεέστεροι και άρα λοιπόν προσπαθώ να βγάλω όλο αυτό το θυμό τον οποίο έχω σωρεύσει από τον εργασιακό μου χώρο, προσπαθώ να το βγάλω στην ίδια μου την οικογένεια που σαφώς δεν βοηθάει καθόλου, ίσα-ίσα χειροτερεύει τα πράγματα. Δηλαδή, από εκεί που είχα ένα πρόβλημα, στον εργασιακό μου χώρο, αποκτώ και ένα δεύτερο πρόβλημα, ίσως πολλαπλάσιο, στον προσωπικό μου οικογενειακό χώρο. Υπάρχει δηλαδή και κοινωνικές προεκτάσεις του συγκεκριμένου προβλήματος. Υπάρχει μια κάποιο είδους ανακούφιση από την πλευρά του πλέον θήτη. Υπάρχει μια ανακούφιση, αλλά η ανακούφιση είναι πρόσκαιρη. Τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολύ χειρότερα, πολλαπλασιάζονται και εξαπλώνεται και σε έναν χώρο στον οποίο φυσιολογικά ο καθένας βρίσκεται για να μπορέσει να ηρεμήσει, να χαλαρώσει το λιμάνι του. Όχι απλώς λοιπόν δεν λειτουργεί σαν λιμάνι του, αλλά λειτουργεί σαν ένα καινούριο πεδίο αντιπαράθεσης που σαφώς προβληματίζει και δημιουργεί ίσως αλυσιδωτές άλλες αντιδράσεις, διαζύγια κλπ. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης της εκπομπής. Ήσασταν πραγματικά για μία ακόμα φορά διαφωτιστικός για ένα φαινόμενο το οποίο πολύ δεν γνωρίζαμε πώς λέγεται τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία περίπου, υπάρχει έτσι μια ιδιαίτερη ευαισθησία και ευαισθητοποίηση γενικότερα του κοινού να μάθει για να μπορεί να ανταποκριθεί. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Την επόμενη Τετάρτη και πάλι την ίδια ώρα εδώ μαζί, κύριε Παπανικολάου. Να είστε καλά με ένα διαφορετικό βεβαίως θέμα.